Σεβασμιώτατε, τότε στην τελευταία συνέντευξη που είχαμε την τιμή να μας παραχωρήσετε, όπως αν θυμίστε, μας είχατε πει ότι το συγκεκριμένο μουσείο, λόγω των εκείνων των εξελίξεων που υπήρχαν, τελεί υπό καθεστώς ιδιότυπης λειτουργίας. Ήρθησαν οι λόγοι. Ασφαλώς. Απλώς ήταν η περίοδος καλοκαιριού και έπρεπε να ανασυντάξουμε κάποια πράγματα, τα οποία είναι τακτοποιημένα και τώρα βεβαίως είναι στη διάθεση του κοινού του μουσείου. Γι' αυτό είπαμε να κάνουμε και αυτή την ενημέρωση, προκειμένου να ξέρουν και ο κόσμος ότι και το μουσείο λειτουργεί, αλλά και το τι θα συναντήσει εδώ μέσα. Αν κάποιος θέλει κάποια άλλη ερώτηση στη διάθεση ή στη συνέχεια με τα όσα θα δείτε, θα μπορέσετε να... Πάνω. Ναι, και πάνω βεβαίως. Πάνω είναι ο μεγαλύτερος όγκος των εκθεμάτων. Βεβαίως. Απλά αν θέλετε, εγώ έχω την καλή διάθεση να ξεκινήσουμε να κάνουμε μια ξενάγηση όπως κάνουμε στα σχολεία, στα γκρουπ, στους επισκέπτες. Κύριε Δόντο, ήθελα να ρωτήσω κάτι σε εσάς. Επειδή όλος ο ντόρος εκείνος είχε γίνει όχι από τα εκθέματα, αλλά από το επικοινωνιακό μέρος του μουσείου, της δικής σας έκθεσης, μάλλον όχι του μουσείου, που εκεί είμαστε ακριβολόγοι, της δικής σας έκθεσης. Όπως στο Facebook συγκεκριμένα, χρησιμοποίησατε κάποιους λεκτικούς όρους ή αν θέλετε κάποιους πολιτικούς και άλλους όρους, οι οποίοι δημιούργησαν τις αντιδράσεις. Συνεχίζετε να σπάζεστε αυτόν τον τρόπο διατύπωσης παρουσίας των εκθεμάτων σας? Εγώ διατυπώνω τα εκθέματα της προσωπικής μου συλλογής, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με το μουσείο. Το διευκρινίσαμε. Αυτό, εντάξει. Εγώ τώρα εκφέρω ορολογία η οποία συνάδει με την περίοδο εκείνη και είναι καθόλου ανώμημη. Και για να τελειώσουμε και κάτι, ένας συλλέφτης στη συλλογή του έχει εκθέματα που περιλαμβάνουν τα πάντα και τους πάντες. Εγώ δεν είδα κάποιον να πει έχει και εκθέματα π.χ. των αριστερών που υπάρχουν. Μπήκανε στην προσωπική μου ιστοσελίδα, πήραν επιδεικτικά μερικές φωτογραφίες και δημιουργήσαν έναν τόρο. Στην ουσία, ας πούμε, προσπάθησαν να ρίξουν λάσπη και το κατάφερε. Αυτό είναι. Δεν πειράζει. Μια λάσπη. Συμπαθητότατε, μιλάμε για μουσείο μακεδονικού αγώνα. Με τη συμφωνία των Πρεσπών, ξέρετε ότι ο όρος μακεδονικός μπαίνει σε τόσο λεπτά εισαγωγικά, τα οποία δεν ξέρω αν θα μπορούμε από εδώ και πέρα να μιλάμε για μουσείο μακεδονικού αγώνα την επόμενη χρονιά. Η άποψη δική σας είναι αισθηματισμένη και την έχετε εκφράσει πάρα πολλές φορές. Την είπα και θα την πω πάλι. Ένα κομμάτι της ιστορίας μας δεν διαγράφεται έτσι, επειδή ξέρω εγώ εκ των υστέρων γίνανε κάποιες συμφωνίες. Αυτό είναι ιστορικό το γεγονός και δεν μπορούμε να διαγράψουμε έναν αγώνα τον οποίο μαρτυρούν και τα εκθέματα αλλά και οι άνθρωποι που ζήσανε αυτόν τον αγώνα. Η Μακεδονία είναι μία, είναι ελληνική όπως τη λέμε εμείς, άσχετο τι λέει ο καθένας, και τα εκθέματά μας μαρτυρούν την ιστορία, το αίμα, τους αγώνες τους οποίους έκαναν οι προπάτορές μας και τους σεβόμεθα εμείς. Αυτό κάνουμε αυτή την ώρα. Δεν έχουμε να μοιράσουμε τίποτε, αλλά δεν μπορούμε να δώσουμε την ιστορία μας, το όνομά μας. Έτσι δεν είναι, τη γλώσσα μας. Τώρα λένε μακεδονική γλώσσα. Πότε βγήκε η μακεδονική γλώσσα? Μία είναι η γλώσσα των Μακεδόνων. Ελληνική. Δεν υπάρχει άλλη, είναι σλαβική, είναι βουλγάρικη, μην τα μπερδεύουμε. Και ο ίδιος ο Μπινιώτης, ο ειδικός περί τα τιάφτα, λέγει μακεδονική γλώσσα δεν υπάρχει. Είναι ένα κατασκεύασμα δικό τους. Να το χαίρονται. Όπως δεν μπορούν να πούνε ότι και ο Κύρλος τη Μεθόδιος ήταν Σλάβοι, Μακεδόνες με την έννοια τη δική του. Ήταν Θεσσαλονικής, στους οποίους έστειλε ο Πατριάρχης Φώτιος να τους δώσει φως και τους δώσανε φως. Τους δώσανε και γλώσσα που δεν είχαν. Και τώρα θέλουν να τους παρουσιάσουν ότι είναι δική τους. Λάθος είναι αυτό. Σεβόμεθα να μπουν στο ΝΑΤΟ, να μπουν στην Ενωμένη Ευρώπη, όπου θέλουν να μπουν. Τίποτε όμως να μπειράξουν που αφορά τον τόπο το δικό μας, την ιστορία μας. Νομίζω και ο Βούλγαρος Πρωθυπουργός πρόσφατα... Διαμαρτυρήθησε και εκείνη. Και εκείνη μου διαμαρτυρήθησε. Κύριε, κατάλογο των Μακεδρομάκων που είναι μπροστά του και εκεί φλόγα, βρίσκεται το όνομα του προπάτου μου, της Κυρδάγος Αντώνιος, κανονικά έχει λάθος, από την πλευρά της μητέρας μου. Ήταν εκ των προτεργατών του Μακεδονικού Αγώνα. Κατευθείαν απεσταλμένος από τον πρέσβη των. Μα εδώ υπάρχουν προτεργάτες της Βέλγιας, εδώ, που φωτίζω, του Μακεδονικού Αγώνα. Όλα τα ονόματα.
Κύριε Μητροπολίτα, ο συνεργάτης πριν μας είπε ότι χρησιμοποίησε κάποιους όρους οι οποίοι είναι μεν νόμιμοι αλλά δημιουργούν, ξύνουν πληγές και χωρίζουν την κοινωνία. Όπως π.χ. κομμουνιστοσημωρίτες, να πω έτσι ένα παράδειγμα. Εσείς ως εκκλησία που είστε για να ενώνετε το λαό, το δέχεστε αυτό το πράγμα? Δεν μπερδευόμεθα σε αυτά και δεν ονομάζουμε κανέναν με οποιαδήποτε. Αυτό είναι θέμα προσωπικό του κυρίου Ντόντου. Δηλαδή, αν ο κύριος Ντόντος, ερώτημα, αν ήταν η Ιεχωβάς, θα του επιτρέπατε να είναι εδώ πέρα να κάνει την ξενάγεση του? Τι λες τώρα, παιδί? Όχι, ως προς τις απόψεις του καθενός, γι' αυτό το ρωτάω. Ο κύριος Ντόντος είναι πιο Έλληνας και πιο Μακεδόνας και από σένα και από μένα και από όλους. Σίγουρα, εντάξει. Λοιπόν, και το γεγονός ότι το αντικείμενό του είναι από η ιστορία. Από τη θρησκευτική πλευρά, ρώτησα εγώ. Δεν έχει καμία σχέση με την ιστορία, με την Εκκλησία. Αυτό είναι ιστορικό γεγονός. Είναι πουλάει ιστορικά και λέει τα πράγματα όπως έχουν. Λοιπόν, αν κάποια αυτή που είπε δεν θα την ξαναμπεί και δεν λέει σπάθη. Εδώ έγραφα στην περίοδο του συμφωνητοπολέμου. Ναι. Εντάξει, το έγραφα. Προσέξτε όμως, γιατί το έγραφα. Το έγραφα διότι, προσέξτε, ο όρος συμφωνητοπόλεμος δεν είναι ελληνικός. Βγήκε το 1947 τον ΟΗΕ. Προσέξτε. Τα διπλώματα μεταλλίων που επιδίδονταν στους αξιωματικούς και τα οποία τα έχω, γράφει πάνω για τη συμμετοχή του στο συμμορυτοπόλεμο. Καταλάβατε. Δηλαδή, ο όρος αυτός εγώ που χρησιμοποιούσα, δηλαδή, αυτή εδώ είναι η αξιωματική, φαίνεται, βλέπετε. Γράφω εμφύλιος. Εδώ δημιουργήθηκε το θέμα, διότι όποιος μπει στο site το δικό μου μέσα, μπορεί να αντλήσει χιλιάδες φωτογραφίες. Ως επιστέγασμα, τι θέλω να πω. Το μουσείο το έχουν επισκεφτεί εκατοντάδες. Δεν είπε ένας εκπαιδευτικός ή ένας μαθητής το οτιδήποτε. Δεν έχει δει ποτέ. Και μάλιστα θα σας πω και κάτι άλλο. Επειδή ορισμένοι καθηγητές είχαν δει, βγάλανε μια ανακοίνωση και λέγανε να μην πάνε και τα παιδιά στο τα λοιπά. Οι καθηγητές που υπογράψαν αυτό το χαρτί. Είχαν ήδη επισκεφτεί και δεν είπαν τίποτα. Είχαν γράψει και όλο το βιβλίο. Μπορώ να σας δείξω κάτω στο βιβλίο επισκεπτών τα συγχαρητήριά τους. Αλλά προσέξτε, εγώ δεν ήθελα να μπω σε δημόσια αντιπαράθεση γιατί αυτό το θέλαμε όλοι. Εγώ, άμα δείτε, ποτέ δεν μπαίνω σε αντιπαράθεση. Είναι έργο της Εκκλησίας. Αλλά θέλω να σας πω ότι αυτό που με στεναχώρησε ήταν τι. Ότι εκτός ότι εγώ δεν κάνω κατήχηση εδώ μέσα και δεν λέω τίποτα, τα πιστεύω μου, τα κρατάω για μένα, για τα παιδιά μου κτλ. Ερχόντουσαν όλοι και φεύγανε καταθουσιασμένοι, μας χειροκροτούσαν φωτογραφίες, τα καλύτερα πράγματα στο βιβλίο επισκεπτών. Και μετά είδα μια εντελώς ξαφνικά, βέβαια την αρχή από κάπου ξέρω από πού ξεκίνησα. Τέλος πάντων, είσαι ένα ξηράδι μας.